Κύριε Στιχάκη, τι λέτε? Κοιτάξτε, το σχέδιο της κατάργησης του Οκτάωρου δεν είναι αποκλειστικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φυσικά δεν την απαλλάσσει για το γεγονός ότι ήδη φέρει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν διαχρονικά έχουν βάλει το χεράκι τους για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δεν πρόκειται λοιπόν απλά για ένα κακό υπουργό, που φυσικά ο κύριος υπουργός ο συγκεκριμένος έρχεται να βάλει τη σφραγίδα του και να βγάλει όλη τη βρώμικη δουλειά, διότι έχει πάρει πτυχίο σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτές είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κατευθύνσεις του ΩΣΑ, είναι συγκεκριμένες επιταγές του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, τις οποίες υπηρέτησαν πιστά όλα τα κόμματα διαχρονικά. Και μπορεί σήμερα να τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά όχι μόνο για την τεράστια ιστορία που έχει το εργατικό κίνημα στη χώρα μας και παγκόσμια, αλλά γιατί σήμερα είναι αναγκαιότητα η εργατική τάξη να ορθωθεί ως ηγετική δύναμη για να πάρει την εξουσία και να αποπαλλαγεί από τα βάσανα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα το μήνυμα της εργατικής πρωτομαγιάς και μάλιστα εν έτη 2021 δεν είναι να δουλεύεις από ήλιο σε ήλιο με 500 ευρώ. Δεν είναι εξυγχρονισμός η απλήρωτη εργασία. Το να ποινικοποιείς τη συνδικαλιστική δράση. Δεν είναι πρόοδος αυτές οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, η απογείωση της εκμετάλλευσης, για τις οποίες τσακώνεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος εφαρμόζει καλύτερα. Σας είπα, για να πούμε συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ευθύνες για αυτή την ιστορία? Ποιος υπονόμευσε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Ποιος κατήργησε την κυριακάτικη αργία? Σε 32 Κυριακές τον χρόνο καταργήθηκε η αργία. Επί ΣΥΡΙΖΑ 32 Κυριακές τον χρόνο καταργήθηκαν. Ποιος ελαστικοποίησε, έδωσε όθηση στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων? Ποιοι αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τη σταθερή και μόνιμη δουλειά με την αλλαγή του συντάγματος, του άρθρου 103 του συντάγματος? Όλοι σας δεν ήσασταν αυτοί μέσα στη Βουλή που αρνηθήκατε να αλλάξετε, να εφαρμόσετε, να υιοθετήσετε την πρόταση του ΚΚΕ? Είναι λοιπόν αιτία πολέμου αυτό που γίνεται. Και εδώ στο κάδρο μπαίνουν όλα τα αστικά κόμματα που έφτασαν τα πράγματα μέχρι εδώ και φυσικά οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ, κυρίως της ΓΕΣΕ, που άκουσα τον κύριο Καραγεωργόπουλο προηγουμένως και να λέει ότι ό,τι θετικό είναι θα το υιοθετήσουμε, λες και τα πάντα περιορίζονται στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές. Τόσα πολλά ψέματα μέσα σε τόσες λίγες λέξεις. Ότι η δεκάωρη απλήρωτη εργασία αποτελεί προστασία του χρόνου εργασίας με την ψηφιακή κάρτα. Τώρα ότι η κατάργηση του οκτάωρου. Το ξεπουλημένες είναι βαριά κουβέντα που λέτε. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό, αν υπάρχει θετική διάταξη, ηγεσίες, να γίνει αποδεκτή. Εκτός αν θεωρείτε ότι. Ποια είναι η θέση της ΓΕΣΕ? Η θέση της ΓΕΣΕ για τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Ναι. Γιατί η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Ποια είναι η θέση της ΓΕΣΕ? Μάλιστα. 400 σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα κατεβαίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν πάρει αποφάσεις. Ποια είναι η απόφαση της ΓΕΣΕ? Ντροπή και έσχος. Γι' αυτό θα πρέπει να τις απομονώσει η εργατική τάξη και ο λαός συνολικά, αυτές οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, και να τραβήξει μπροστά. Αυτός είναι ο δρόμος που λέει το ΚΚΕ.